Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Και στα μπλε σήμερα, σε βλέπω, ε. Λοιπόν, τα νέα Σαββατοκύριακο. Μιλά στα νέα ο Έλληνα πρόεδρο τη που ανακάλυψε το καινοτόμο φάρμακο, πρώτη νίκη στη μάχη για το Αλσχάιμερ. Μεγάλο θέμα. Και βλαμπία από εδώ καιρό έχει επισημάνει ότι αφορά πολύ κόσμο. Και οι έρευνε δείχνουν ότι μέχρι το 2030 θα αφορά εκατομμύρια κόσμο δυστυχώ, έτσι. Ναι. 600 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθο, και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα, γιατί δυστυχώ γερνάμε. Γερνάμε. Γερνάμε και δεν γερνάμε και καλά. 160.000 άτομα πάσχουν από άνοια στην Ελλάδα. Το ετήσιο <σκέντυρ> κόστο τη ασθένεια πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλο το κυβερνητικό σχέδιο σταδιακή κατάργηση του τέλου επιδιδεύματο. Να το δούμε αυτό. Πάμε και στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Είπα F35 στην Ελλάδα και F16 στην Τουρκία. Όρο στην Άγκυρα, η άρση εμποδίων στην ένταξη Σουηδία Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Απάντησε Μητσοτάκη στον Ερντογάν από την Κομωτινή. Το πλοίο που ερευνά τα μυστικά τη Καλντέρα. Τα ευρήματά μα είναι πολύ σημαντικά, δηλώνει στην εφημερίδα ο Γερμανό Τόμα Ρόγκε, επικεφαλή ερευνητική αποστολή που βρίσκεται αυτέ τι μέρε με το σκάφο το συγκεκριμένο στην περιοχή τη Σαντορίνη. Και στην ουρά για κούρεμα Χρεώνει 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ετήσει για από 45.800 οφειλέτε μέσω εξοδικαστικού. Μάλιστα. Και αυτό για σένα, Γιώργο. Για πες. λιτώσαμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσκεψε, ε, δισεκατομμύρια ναι. επισκέψει ναι. στα Γκισέ. Λόγω της χρήση ναι. του GAF.gr22. Η, α... Η αλήθεια, εδώ θέλω να πω κάτι. Τώρα μας θα έχει ξυπνήσει ο ο ο γιατρός. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς μου είχαν κάνει άειλη <laughs> τα παιδιά στο κινητό Καλά, και μου... Εγώ είμαστε Ναι, ουράς. αυτό το 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 Τι χα... το το χα... το, το, χα... το το χα... Χα... το χα... το χα... το 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 Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Μην φεύγει μακριά, είναι η εβδομάδα τη αγκαλιά. Έλα πώς θα δω. Πώ το σύστημα προστατεύει τον Γιάννη Λαβράνο. Έτσι καλύπτουν τον άνθρωπο του Predator στο φω. Ναι, εικονικά τιμολόγια για την εταιρεία Ιωνική Τεχνολογική. Και προσωπική υπόθεση, Χρήστο Ράμο, ο πρόεδρο τη Αρχή Διασφάλιση των Απορρίτων των Επικοινωνιών. Και όλο αυτό με αφορμή το γεγονό ότι σήκωσε, πολύ, η, νομολογία γιάκου, του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου και συνεντεύξει που η Τσαπανίου την πρώτη συνέντευξη, ε, ως ω εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Ναι, ναι, ναι. Ελεύθερο τύπο, το θέμα που ανέλησε η κυρία Γεράγκελου, εννέα παγίδε για ξεχωριστέ φοροδηλώσει, η λειτουργία η εφαρμογή τη ΑΔΕ για τα ζευγάρια. Α, είπαμε, καλύτερα να το κάνετε μαζί. Αναπάρτητα ερωτήματα από ο παπά Αρτεμίου. Εισαγγελέα για Φιλιππίδη, αθώο για βιασμό, για δύο απόπειρε. Μάλιστα. Για πάμε στη Δημοκρατία που έχει πρώτο θέμα πάλι τα, τα των Βασιλικών. Ιδού η κυβέρνηση των Αριστών, άλλο ένα έπο τη Μενδώνη, έχασαν 6,7 εκατομμύρια ευρώ, ευρώ για το Τατόι. Παρότι είχε δεσμευτεί το σημαντικό ποσό για τρία προγράμματα ΕΣΠΑ, η απορρόφηση σήμερα είναι 0,0 και 1,7 αν είχαν αξιοποιήσει τα κονδύλια, το κτήμα θα ήταν σε άψογη κατάσταση και ουσιαστικά είναι η αφορμή του γεγονό ότι τρέχαν τι τελευταίε ώρε να καθαρίσουν το χώρο που είχε καεί το 2021, τότε από την καταστροφική φωτιά. Και σφίγγει ο κλειό για την Ούρσουλα και τι business με τα εμβόλια. Εδώ μετά το Qatar τώρα, έχει ανοίξει η άλλη κουβέντα ε, το τι είχε γίνει με την Pfizer με αφορμή. τα ναι, και σωστό, ο είναι ο κ. Ήρ... Μπουρλά. Τον χαρακτήρισαν. Δεν ξέρω τώρα. Και τον καλούν και σε Πιθαγένη. ειδική επιτροπή. Ακριβώ. Να δούμε, γιατί ήταν πολύ σοβαρό. Η Αυγή Βασιλικότερη του Βασιλέω, άτακτη υποχώρηση του Μεγάλου Μαξίμου, διαπιστευτήρια Μητσοτάξη, ακροδεξιά και βασιλόφρονε, αναβάθμισαν yeah. την παρουσία τη κυβέρνηση στην κηδεία του Γλίξπορκ, δίνοντα χρόνο για λαϊκό προσκύνημα. Έχει εδώ και τον κύριο Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, τον κύριο Πικραμένο. Ειδικό δικαστήριο στο κενό η προβοκάτσια εναντίον του Νίκου Παπά. Και στο 20% οι ανατιμήσει τροφίμων. Yeah. Καλά θα πάει αυτό, όλα ανεβαίνουν. Καλά θα πάει αυτό. Ωραία. Από Α... τον Φεβρουάριο έρχονται και νέε ανατιμήσει. Απάντηση στο κοινό του πρόγραμμα: Ένα πιο ισχυρό κουκουέ. Έκθεση ο Ασάντι Λαϊκή Εργαλειοθήκη για Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Και επίση εκδήλωση του ΠΑΜΕ στι 20 Ιανουαρίου για τι λογικέ συμβάσει. Και μέσα σε όλα αυτά, σήμερα δηλαδή, στο στάδιο Ειρήνη και Φιλία, μεγάλη εκδήλωση του κουκουέ τιμά το έργο του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου. Θα είμαστε όλοι σε μία μοναδική συναυλία. Αφιερώμαστε στον μεγάλο συνθέτη, όπου θα μιλήσει και ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κουκουέ, Δημήτρη Κουτσούμπα και την ορχήστρα θα διευθύνει ο ίδιο ο Σταύρο Ξαρχάκο. Πάμε και στην αστεία. Βαλίτσε πάνε και έρχονται. Oh. Μετά τι τροχίλατες τη Καηλή και τη Νοβάρτη, θύελα στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ένορκη κατάθεση τη γραμματέου Καλογρίτσα για λεφτά στην Κουμουνδούρου. Για συναλλαγή του επιχειρηματία με την κυβέρνηση με στόχο κούρεμα χρεών, ομιλεί αντιπολίτευση. Αν είναι αξιόπιστη η γραμματεύση του εργολάβου, τότε το ίδιο ισχύει και για τι έναρκε καταθέσει τη γραμματέα του Διευθύνοντο Φαρμακευτική Εταιρεία Περιτροχιλάτων. Ολιστυρό ο δημόσιος βίος. Για πάμε τώρα στην κόντρα. Το μαξί μου καθαίρεσε τη Μενδώνη και θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία από τον Αντιπρόεδρο. Γελάει κάθε πικραμένος. Έχει αυτό το λογοπαίγνιο με αφορμή το επίθετο του Αντιπρόεδρου τη κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμένου. Για τα παπατζηλίκια με το Τέο. Οβιδιακέ μεταμορφώσει μετά του εκβιασμού τη ακροδεξιά. Και η Φόντε Λάιν καλείται για εξηγήσει για τη χρυσή σύμβαση με την Pfizer, Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Πάμε και στην αυτεμπορική. Στι αδείλωτε εξαγωγέ φαρμακευτικών σκευασμάτων. 300 εκατομμύρια η αξία του, ο ρόλο των μικρών αποθήκων, η σκούπα στα φαρμακεία. Ενέργεια, υψηλέ τιμέ άλλαξαν τα καταναλωτικά ήθη και διπλή αιστεία φωτιά νέων ανατιμήσεων. Και άλλε έρχονται. Για προϊόντα τώρα, Αλλά για Για πάμε τώρα στην ε, Θεσσαλονίκη και στον τύπο τη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα. Ο Δήμο εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση 4 εκατομμύρια ευρώ για το οδικό δίκτυο τη πόλη, μεγάλο έργο για οδηγού και πεζού στη Θεσσαλονίκη και ανακατασκευή επιβαρημένων δρόμων τη πόλη και έξυπνε διαβάσει πεζών. Είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα και εντατικέ εργασίε στο τατό για την κηδεία του τέο βασιλιά Κωνσταντίνου εκτό των άλλων. Και στην Εσπρέσο. Oh. Το <coughs> βασίλειο <coughs> του Τέο, το σε τετράωρο λαϊκό προσκύνημα ισορρό, τσέξ στη Μητρόπολη από τους του γιου του. Πού βρίσκεται, ποιος είχε δίπλα του και Ποιοι πήγαιναν να το συναντήσουν. Ο αδελφό μεγάλο που του παραχώρησε το Λουξ οροφοδιαμέρισμα. Αχα, έχει ρεπορτάζ δηλαδή. Έχει ρεπορτάζ και αθώο και ένοχο. Η πρόταση τη Αγγελέα για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Και λέει εδώ και τα δάκρυα του πατέρα για τη λατρεμένη του Μαρία Κλίμα συγκίνηση στον αγιασμό τη Εκκλησία, στον Ευαγγελισμό, δωρεάν το εφοπλιστή στη μνήμη τη στο ε, του αδελφού. Εδώ, εδώ τώρα αυτή η φωτογραφία είναι εδώ που έμενε, δηλαδή σε αυτό είναι το σπίτι. Ναι, εκεί που έμενε ο ναι. Τέο. Πάντω. η Βασιλή πάν... Σοφία. Αυτό πήγα να σου πω γιατί βλέπω εδώ τα Χριστουγεννιάτικα και ο δρόμο αυτό είναι Βασιλή Σοφία. Ε, και τώρα έτσι όπως το βλέπω και κατάλαβα και που είναι μάλιστα.